Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Bros Show. Είμαι ο Τάσος Ολοδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσος. Και επιστρέφουμε εν μέσω καλοκαιριού. Είναι 23 Ιουλίου την ώρα που ηχογραφούμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και μας έχει χτυπήσει για τα καλά το καλοκαίρι στο κεφάλι. Για τα καλά δεν λες τίποτα. Εσύ πάντως πήγες σε διακοπές, έτσι δεν είναι? Εγώ πήγα, η αλήθεια είναι πρόλαβα. Τώρα που βέβαια δεν έχει τίποτα άλλο. Τώρα είμαστε σε αναμονή. Τώρα είσαι σε αναμονή μέχρι την επόμενη φορά. Που θα πάω διακοπές. Ναι, καπέζει το χρόνο περίπου. Το καλοκαίρι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάρει ακόμα διακοπές από τα Χριστούγεννα. Έχω μαζέψει πολλές μέρες. Θα πάρεις όλες μαζί? Δεν θα τις πάρω όλες μαζί, αλλά θα πάρω σπασμένα μέσα από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβρη αρκετές μέρες. Και πού, Ελλάδα, εξωτερικό? Δεν με βλέπω να κουνιέμαι από το κρεβάτι μου, ρε φίλε. Σοβαρά, ε? Ναι. Γιατί κουρασμένος? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση έτοιμος για ψόφο. Να. Ξέρεις, burnout. Και... Burnout? Burnout σημαίνει ότι εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση... Α, θα στη δουλειά, τέτοιο, ναι. Ξέρεις, τα καλώδια του υπολογιστή γύρω από το λαιμό και αυτό που δηλαδή, από που τη λάμπα, ξέρω. Έρχεται το καλοκαίρι, ηρεμεί λίγο η φάση, δεν ισχύει για εσάς. Τι εννοείς? Γιατί για μένα, ας πούμε, αυτή μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη εβδομάδα εδώ και κανένα 2-3 χρόνια που νιώθω ότι δουλεύω καλοκαίρι στη δουλειά και δεν χρειάζεται να τρέχω σαν τρελός. Τι λες, ρε? Σχολάω 2:30 και 2:32 είμαι έξω από το μαγαζί. Όχι. Και δεν υπάρχει λόγος να με κάνω αυτά τα 2 λεπτά μέσα. Απλά αργείς να ξεκινήσεις. Ναι, κάπως έτσι. Εγώ είμαι σε φάση ότι χτυπάει το τηλέφωνο και τρέμω για αυτό που θα δω στην οθόνη. Κατάλαβες, δηλαδή άμα μου πούνε να κάνω και κάτι ακόμα το οποίο είναι highly σημαντικό. Ναι. Δεν γίνεται, φίλε, δεν νομίζω ότι έχω αρκετά χέρια... Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σου πω ότι το ένα, ας πούμε, είναι ότι χτες το βράδυ έβλεπα στον ύπνο μου μια υπόθεση. Okay. Σε μορφή ταινίας την έβλεπα. Σε μορφή ταινίας thriller horror, όπου έβλεπα το ένα παιδί από την υπόθεση να έχει δυνάμεις. Okay. Τι δυνάμεις όμως? Να λύνουν τη γραφειοκρατία. Να σου κάνει ζημιά, ρε φίλε, κατάλαβε. Όχι. όχι. Ήταν, και καλά ήταν από την οικογένεια που χρειαζόταν τη βοήθειά μας, ξέρω εγώ. Το παιδί είχε δυνάμεις τύπου. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Magic φάση. Οπότε τι έκανε, εγώ τώρα το βλέπω αυτό στον ύπνο μου. Λέει στο έναν αδερφό του: πες ένα γρίφο, θα το βρει η αδερφή. Κατάλαβε. Δηλαδή έβαζε του άλλου να κάνουν μεταξύ του. Και κάνει, ξέρω εγώ, κάτι ο ένας, η άλλη δεν το βρίσκει και κάνει με το μυαλό του τέτοιο και αρχίζει και κόβεται έτσι εδώ πέρα στο μάγουλο, ξέρω εγώ, μόνη της από, πώς το λένε, supernatural κατάσταση. Και ξυπνάω, όχι από φόβο, ξέρω, ξυπνάω και βλέπω την ώρα. Να το γράψω σε ένα χαρτί. Είναι 5:30 και λέω, μαλάκα, αυτό είναι πολύ καλό κόνσεπτ. Κράτα το. Αυτά να τα κρατάς, είναι καλή ιδέα. Κάπως έτσι... Είναι η φάση, εγώ μετράω μέρες, θεωρητικά είμαι σε άδεια την επόμενη εβδομάδα, θεωρητικά πάντα, okay. Θεωρητικά, αν δεν έρθει κανένα άκυρο από ψηλά την επόμενη εβδομάδα είμαι αραχτός. Ο πόλεμος με την Τουρκία δεν σας επηρέασε εσάς, ε? Εμένα καθόλου, εμένα προσωπικά καθόλου, ξέρεις γιατί είμαι ένας περήφανος γιωτάς. Τα έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Όχι, ναι, πιθανή, ξέρεις, ακύρωση αδειών σε όλες... Τι δουλειές, ξέρω. Γίνεται πόλεμος, άρα ταξιτζίδες δεν μπορούν να σταματήσουν. Ναι, ρωτάω γενικά, ρε, κατά πόσο επηρέασε εσάς ο πόλεμος, ας πούμε. Ο πόλεμος. Δουλειά, ναι. Δεν μας επηρέασε κάπως. Όχι, τίποτα. Όχι. Πιθανότατα γιατί έχει πετρέλαιο εκεί που είμαστε, ξέρω. Α, οκ. Κοίτα, σίγουρα αποδεδειγμένα κιόλας έχει ουράνιο. Έχει ουράνιο. Η περιοχή εκείνη της Θεσσαλονίκης που δουλεύω έχει ουράνιο. Θέλουμε το ουράνιο. Δεν το θέλουμε το συγκεκριμένο γιατί δεν είναι. Αρκετό για να κάνουμε εξόρυξη, οπότε δεν υπάρχει κανένα μαχητικό τουρκικό από πάνω μας. Παρ' όλα αυτά, απαγορεύεται να πιούμε το νερό. Με ενδιαφέρον. Να πληθείς. Να πληθείς.
δεν ρώτησα κανέναν φυσικό που ήρθε να το, να το μελετήσει. Να το βράσει. Όχι, όχι, είναι το ίδιο. Με το να το πιει. Σοβαρά έχει ουράνιο περιοχή. Έχει ουράνιο, φίλε. Όλη η περιοχή. Μαλάκα. Το ξέρουν όλοι αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν απαγορεύεται. Δεν ξέρω. Εμείς το ξέρουμε. Αυτοί που μένουν εκεί γύρω μας, που ασχολούμαστε εμείς, το ξέρουν. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι. Εν τω μεταξύ βλέπω συνέχεια ζώα γύρω που βουσκάνε. Αυτά τα κατσίκια. Μάθησε τα παρακαλώ. Τα ουρανιοκατσίκια. Ποιος είναι ο αγοραστής, ο μάθησε παρακαλώ. Σφάζει το κατσίκι και φεύγει το αίμα, φίλε, και φωσφορίζει πράσινο. Απίστευτο. Γι' αυτό εγώ βρήκα ένα γάλα κακάο προχθές και έλεγε. Όχι, και αυτό, ήταν λίγο... αυτό ήταν απλά μίλκο. Ο, δεν ήταν μίλκο, ήταν κάτι έλεγε βιολογικό, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, φυσικό προϊόν κλπ. Λοιπόν, θέλω. Τι μου δίνει τον ώρα. Δες. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας μπροστά του. Έχεις έχει να πάω. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας μπροστά του έχει ένα χαρτάκι από συσκευασία τέλος πάντων τσίχλας, το οποίο βρήκα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Θέλω να μου πεις μετά. Ναι, σε ένα σούπερ μάρκετ, μάρκετ βασικά, μίνι μάρκετ, από το οποίο επί το πλείστον αγοράζουν αραβόφωνοι, αφρικανοί κτλ. Κτλ. Άνθρωποι. Θέλεις να πεις στον κόσμο τι βλέπεις μπροστά σου? Στα ελληνικά ή στα ξένα? Στα ελληνικά. Λοιπόν, στα ξένα, ποια ξένα, στα αγγλικά. Μπάλες καμήλας, να το πω πιο να το τέτοιο. Σωστά, σωστά, σωστά. Τι βλέπεις? Βλέπω τη συσκευασία που περιέχει bubble gum, τσίκλε, δηλαδή όπως αναφέρει και πάνω. Οπότε βλέπω τσίκλε. Τσίκλε λέει τσίκλε, πάνω, okay. Λέει τσίκλε, camel balls, αρχίδια καμήλας δηλαδή. Έχει μια καμήλα, μας μοστράρει τα καλαμπαλίκια της. Τα αρχίδια της, ναι. Και κοιτάει όμορφα και χρήσει με ένα χαμόγελο σε φάση να τσίμπα ένα αρχίδι. Ναι. Να, και βλέπεις εκεί που λέει. Έξτρα. Έξτρα. Έξτρα σουρ. Έξτρα σάουρ. Σάουρ, ναι. Liquid filled. Liquid filled. Τα πιάνεις όλα τα υπονοούμενα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτή η τσίγλα η οποία ανήκει στη μάρκα. Αλλά είναι gluten free. Αλλά είναι gluten free, ναι. Έτσι, οπότε το φάτε άνετα. Λοιπόν. Αυτή η τσίγλα, η οποία ονομάζεται Camel Balls, άμα κάνετε ένα Google θα το βρείτε το εξώφυλλο, δημιούργησε την εξής κατάσταση για μένα. Εγώ πήγα τώρα να πάρω κάτι, τι βλέπω, παίρνω μία χούφτα και αρχίζω και μοιράζω μέσα στο γραφείο. Μπαίνω μέσα, λέω τσιμπαναρχίδι, γελούσε ο κόσμος. Okay. Καλό. Ένας συνάδελφος μου είχε ζητήσει να του πάρω σοκολατάκι. Έχεις σοκολάτα? Όχι. Α. Άσχετο. Μου λέει πάρε μια σοκολάτα, κάτι σε σοκολάτα. Εγώ το πήρα. Και όταν ήταν σε μια φάση τσάντα του δίπλα μου, ανοίγω τη τσάντα και βάζω μέσα το σοκολατάκι. Οπότε έπειτα από μερικές ώρες μου στέλνει ένα μήνυμα στο Facebook και μου λέει δεν μου βάλες όμως, λέει, είδα το σοκολατάκι εκεί, δεν μου βάλες όμως κανένα αρχίδι καμήλας. Και μου έρχεται μέρα εκείνη τη στιγμή, κάτσε να του στείλω. Και μπαίνω μέσα, κατεβάζω μια φωτογραφία με real αρχίδια καμήλας για να του τα στείλω. Οκ. Ανοίγω το φουμπού, και τι μαλακιά, πατάω αποστολή και βλέπω μια άσχετη τύπισσα που έχω να μιλήσω πολύ καιρό. Να τη τα έχει στείλει. Και πατάω αποστολή και τη στέλνω αρχίδια καμήλας. Τεράστια κιόλας. Τεράστια. Καλά, δεν έχει σημασία το μέγεθος σε αυτή την περίπτωση. Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Τρέχω αμέσως να πατήσω διαγραφή. Αλλά δεν ξέρω μα έγινε. Σε έχει κάνει blog? Όχι. Το έχει διαβάσει? Το έχει διαβάσει. Έχει απαντήσει. Μου έχει απαντήσει. Γουτουφού. Ναι, εντάξει, προφανώς, ξέρω εγώ. Okay. Και εσύ τώρα τις έχεις πει, ξέρω εγώ, θα το ακούσει την εκπομπή? Δεν νομίζω να μπει στην εκπομπή να ακούσει. Δεν νομίζω να ξανασχοληθεί με εμένα ποτέ στη ζωή της. Okay. Το βλέπω. Δες ποιο είναι το θέμα όμως.
ότι ξέρω εγώ, μπαίνω εγώ αμέσως κατευθείαν. Προσπαθώ να κάνω διαγραφή. Μάλλον η διαγραφή έγινε μόνο από μένα. Οπότε εγώ τώρα ναι. Στο chat δεν βλέπω τα αρχεία της Καμίλας. Αυτή μου στείλει ένα γουτουφού. Και εγώ είμαι τώρα σε φάση. Τι να εξηγήσω. Τι να εξηγήσω. Όλο αυτό. Ότι δεν πήγαινε σε σένα. Πήγαινε σε κάποιον άλλον. Στέλνεις μια φωτογραφία. Τα αρχίδια της Καμίλας. Της Τσίκλας. Της Τσίκλε. Ναι. Ρε φίλε τώρα, ένας άνθρωπος. Τι έκανες. Κοίτα, έγραψα. Σου ήρθε κάποια φωτογραφία. Γιατί εγώ νομίζω ότι τη διέγραψα. Sorry, ξέρω εγώ, πήγαινε σε άλλον κτλ. Δεν μου απάντησε ποτέ και δεν νομίζω να μου ξαναμιλήσει στη ζωή της. Okay. Okay, θα τη συναντήσει. Υπάρχει περίπτωση να τη συναντήσει πρόσωπο. Υπάρχει περίπτωση. Έχει μαζί στο σακουλάκι πάντως. Δεν ξέρω. Στο πορτοφόλι. Νομίζω ότι εάν με δει να έρχομαι προς τα πάνω της, θα φύγει τρέχοντας. Ναι, δεν είναι και ότι καλύτερο, ας πούμε. Φίλε, είναι χειρότερο από το να στείλει dick pic. Κατάλαβες. Γιατί είναι dick pic, ok. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην είναι σε φάση. Ναι. Εντάξει, μικρή πιθανότητα. Πολύ μικρή. Ναι, αλλά. Πάρα πολύ μικρή. Τουλάχιστον είναι τα δικά σου. Εγώ έστειλα δύο τεράστια αρχίδια Καμίλας. Υπάρχει meme. Υπάρχει meme. Σου έχει μείνει κανένα τσίχλα. Όχι, δεν έχω. Έλα, μα. Γιατί... Να σου πω όμως το γαμάτο είναι ότι. Το πρόσεξα μετά ότι και η τσίχλα απ' έξω είναι καφέ και του έχουν κάνει την υφή. Του αρχιδιού, ρε μαλάκα. Της Καμίλας. Της Καμίλας. Το ξέρεις τι, πως είναι η υφή του αρχιδιού. Ξέρω πως είναι ένα αρχίδι γενικός. Ξέρω. Σωστό. Πού είναι το μαγαζάκι? Το μαγαζάκι είναι στην περιοχή με το ουράνιο. Έλα ρε. Εγώ νομίζω ήταν εδώ κοντά να βάζεις ένα τραγούδι. Να βάζεις ένα τραγούδι να πήγαινε λίγο. Όχι. Άμα ναι, θέλεις. Άμα θέλεις μπορώ να φέρω. Θέλω. Ναι, χούφτα να μοιράσεις και εσύ. Θέλω, φέρει καμιά δεκαριά. Καλή φάση. Τι λέτε κι εσείς. Έλα ρε φίλε. Τι λένε και οι ακροατές μας. Εντάξει, μιλάμε, το είδα στο τέτοιο και λέω που κυκλοφορούν αυτά ρε φίλε τώρα και πρέπει να έχεις πολύ χιούμορ για να το βγάλεις αυτό και να σου δώσουν το ok να το κυκλοφορήσεις. Όχι. Δεν ξέρω φίλε, νομίζω ότι κάποιος τι προέλευσης είναι, το είδες, το διάβασες, το βρήκες? Όχι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μένα και μπορείς να μου απαντήσεις εσύ και να μου απαντήσει, να μου απαντήσουν οι ακροατές με όποιον τρόπο θέλουν, είναι αν αυτό το πράγμα σώνεται και εάν μας ακούνε. Αν έχεις πολύ καιρό να μιλήσεις δεν σώνεται, έχει δύσκολα, δηλαδή ναι. Θέλω να πω, όταν λέω έχεις πολύ καιρό, πρέπει να παίζει ρόλο και το πόσο σε ξέρει και το πόσο την ξέρεις. Αν είναι απλά μια γνωστή που έγινε φίλη λόγω κοινών γνωστών και client τίποτα άλλο, δεν σώνεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σωθεί. Αν όμως σε ξέρει και την ξέρεις και απλά είχατε καιρό να μιλήσετε, εντάξει, υπάρχουν οι πιθανότητες, εγώ θεωρώ. Είμαστε στην πρώτη ομάδα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και στις γυναίκες που μας ακούνε είναι ότι εντάξει, έχουν δει πολλά τα μάτια σας. Φαντάζομαι ότι έρχονται καθημερινώς από διάφορους διάφορα. Το θέμα είναι ότι κάποιος σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή κάποιος που ξέρατε, έχετε κάνει 5-6 πράγματα μαζί, δηλαδή έχετε βγει σε παρέες κτλ, κτλ, σου στέλνει αρχίδια Καμίλας τεράστια και μετά σου λέει ότι sorry, κατά λάθος πήγαινε αλλού. Πόσο instant creepy τον θεωρείς? Δηλαδή μπορεί, θα πάρεις τη δικαιολογία σαν δικαιολογία. Και έτσι, είναι επειδή δεν creepy, είναι... creepy τύπος. Δεν θέλω να έρθω κοντά του στα 2 χιλιόμετρα. Επειδή δεν είναι δεν ανήκει σε σένα το μέρος του σώματος, okay? Απαλλάσσεσαι λίγο. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις από τη φωτογραφία. Ναι. Απαλλάσσεσαι όσον αφορά, ρε παιδί μου, το... άμεσα creepy αυτό του σεξουαλικού υπονοούμενου. Σχεδόν ναι, λέει, κάνεις εσύ που να στο κεφάλι. Είναι χειρότερο. Είναι πιο αστείο σίγουρα. Δηλαδή αν είναι άτομο που έχει αίσθηση του χιούμορ, σίγουρα θα γελάσει. Ελπίζω. Αν δεν έχει, κοίταξε, αν δεν έχει την αίσθηση του χιούμορ
και δεν υπάρχει κάποια συχνότητα που να επικοινωνείτε, θα σε είχε κάνει block, delete και όλα τα λοιπά. Ή μπες στο προφίλ της να δεις μήπως έχει ανεβάσει κάτι και αρχίζει και κράζει, ξέρω εγώ, κάπου με οτιδήποτε, δεν ξέρω. Λες, φαντάζεσαι. Απλά είναι creepy, φίλε, εντάξει, okay, αλλά δεν είναι όμως τόσο όσο το dick pic, νομίζω. Είναι πιο, γιατί είναι και πιο αστείο, ρε φίλε. Είναι και πιο αστείο. Δεν έστειλες, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να ξέρει αυτή το content, το πλαίσιο το, που ναι, είναι. Προφανώς. Αλλά το πλαίσιο όμως ενός dick pic είναι, είναι ξεκάθαρο. Να είσαι μισογύνης, ξέρω εγώ. Πρόσεξε. Το πλαίσιο ενός dick, μιας dick pic είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν σηκώνει, ναι, παιδί, ναι, μου, ναι, κουβέντα. Ναι. Το πλαίσιο ενός camel balls pic, ξέρω εγώ. είναι λίγο θολό, έως αρκετά θολό. Λε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι και πώς. Ντράπηκα πάρα πολύ ωραία. Προφανώς, εντάξει, λογικό. Ντράπηκα. Και στεναχωρήθηκα κιόλας, γιατί μπορεί να χάλασα το δεκάλεπτο ενός ανθρώπου, έτσι, ξέρω, σε φάση. Τι μου στέλνουν τώρα, ρε μαλάκα, έτσι. Τι μου στέλνουν. Λίγο παραπάνω από δεκάλεπτο, νομίζω. Δεκάλεπτο, είπα να μην πω ότι είμαι τόσο σημαντικός, κατάλαβες, ήθελα να είμαι λίγο ταπεινός. Δεν έχει σημασία εσύ που το έστειλες τι και πω, μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Είναι τέτοιο, ρε φίλε, είναι ότι φαντάσου να είσαι μια γυναίκα και να σου έρχονται dick pics σε μια σταθερή περιοδική βάση. Ανά 5 μέρες, 10 μέρες, μια φορά το μήνα. Από τον ίδιο? Όχι, από διάφορες, ρε φίλε. Σε Γιάσο κόκλα, τσίμπα ένα dick pic, okay. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Ποιοι που είναι καθημερινότητα. Ποιοι είναι, ας πούμε, συγκεκριμένα αυτή την κοπέλα? Δεν μιλάμε για αυτή την κοπέλα, ρε. Μιλάμε για γενικώς. Όχι, αυτή είναι αυτή την κοπέλα που λες, γενικά φαντάσου να σου έρχονται κάθε τρεις και λίγο, λες dick pic. Φαντάσου. Ναι, και κάθε τρεις και λίγο, ρε φίλε, προφανώς και είναι κάποιο. Και ξαφνικά να σου έρχεται και ένα camel και να σε. Τι θέλετε, ρε, τι θέλετε από τη ζωή μου. Όχι, φίλε, το camel balls είναι το free, δεν έχει σηκωθεί. Κάνει παύση, λες, μάλα, κάτσε, κάτι παίζει. Game changer είναι αυτό, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει, θέλει ανάλυση από αυτό. Ναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ, ρε. Εντάξει, οκ, δεν είναι και το πιο τέτοιο, είναι λίγο βαρύ, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και να πεθαίνεις, ξέρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα τίμιο λάθος. Τίμιο. Λοιπόν, σώνεται, δεν σώνεται, πόσο instant creepy ήταν η φάση, πώς βλέπετε αυτό το story. Όποιος θέλει, ας στείλει ένα mail στο monkeybrosradio@gmail, comment κάπου κάτω και από που ακούσετε αυτό. Και μαζικά μηνύματα εδώ στην κοπέλα. Σας, έκανε λάθος, δεν έκανε ήταν για λάθος σένα. Δεν ήταν για σένα. Υπάρχει meme που λες. Είναι, ναι, αυτό το στέλνεις κάτι, μετά στέλνεις απάντηση, sorry, δεν ήταν για σένα, και απαντάει ο άλλος. Τι συζητήσεις κάνεις γενικώς? Ναι, δηλαδή, που μπορεί να κολλάει. Τι συζήτηση αυτό θα μπορούσε το... αυτό να είναι κάτι κομπλέ, ας πούμε. Κι όμως, ναι, είναι κομπλέ. Είναι πολύ κομπλέ στη συζήτηση. Ναι, κι όμως, όσο και να νομίζω ότι αυτό ήταν creepy και ανώμαλο, όχι, μιλούσαμε για τσίχλες, για τσίχλε που τα αγοράζουν παιδάκια. Όντως. Το οποίο, για να σου πω κάτι, η τσίχλα η ίδια είναι πιο creepy από αυτό που έκανα εγώ. Οπωσδήποτε θα φέρεις. Αύριο πας δουλειά, ε? Αύριο πάω δουλειά, ναι. Μπορώ να σου φέρω 2-3 κούφτες. Ναι, θέλω. Λοιπόν, αυτό είναι το Monkey Brew Show, ένα podcast το οποίο ασχολείται με ταινίες, σειρές, μουσική, βιβλία κτλ. Ήμασταν ή... Ξέρεις, γεια σας. Μπορείς να μας βρεις σε όλα τα apps που βρίσκεις και ακούς podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ρουφάνε μέσα από τα τρία που προαναφέραμε, και μπορείς να μας ακούσεις, να κάνεις ένα subscribe ή να αφήσεις και μία και ένα review, έτσι, με ένα αστεράκι, αν θέλεις. Πεντάστερο, παρακαλώ. Πεντάστερο, παρακαλώ. Γιατί τέτοιες ιστορίες δεν τις ακούς κάθε μέρα. Προφανώς και όχι, ρε φίλε, προφανώς και όχι. Σιγά σιγά μπορούμε να περάσουμε στα θέματά μας για την σημερινή εκπομπή, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι όμως αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, έχουμε ένα stand-up, έχουμε και μία ταινία. Jim Jeffries, Intolerant. Το είδες? Το είδα, ναι. Και το περίμενα αρκετό καιρό, γιατί
μ' άρεσε και τα δύο προηγούμενα. Δύο δεν είχε τα προηγούμενα που ήταν στο Netflix. Δύο... Αυτό είναι το τρίτο. Δύο... Ναι, νομίζω ότι είναι το τρίτο στο Netflix. Ο Jim Jefferies, ο οποίος είναι από την Αυστραλία, είναι κωμικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί πάρα πολύ. Έχει πάρει και τη δική του εκπομπή, έτσι, βραδινή, με σχολιασμό στο Comedy Central, το οποίο είναι στο κομμάτι της κωμωδίας από τα μεγαλύτερα της Αμερικής, καθώς είναι και στοχευμένο σε αυτό. Εκεί έχουν κάνει, κάνουν διάφοροι εκπομπές οι οποίες κάνουν χαμό, δηλαδή στο παρελθόν, Colbert κτλ. Κτλ. Αρκετά καλή. Εγώ κάθομαι και βλέπω από αυτόν ξέρεις, τα κλιπάκια που ανεβάζεις στο YouTube καμιά φορά. Ναι. Τώρα, πώς φάνηκε το Intolerant? Ένα μικρό κλικ κάτω σε σχέση με το Free Dump. Uh-huh. Το Free Dump ήταν το πρώτο. Το προηγούμενο, το νομίζω. Προηγούμενο, ναι. Νομίζω. Το ίδιο διασκεδαστικό. Μ' αρέσει που παίζει συνέχεια με το σεξιστικό ή το ρατσιστικό στο όριο, στο πλαίσιο που παίζει πάντα αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και το λέει, και το λέει και ο ίδιος ότι πλέον δεν κάνω τόσα πολλά σεξιστικά. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, okay. γιατί έτσι πλά είναι η κοινωνία πλέον. Και, ναι, και απλά έχω αλλάξει. Εκεί που κάθεται, ας πούμε, και λέει, ξέρεις ότι οι γυναίκες της ζωής μου ήταν, οι σχέσεις ήταν όλες αποτυχία και έφταιγα για όλες εγώ. Αλλά τώρα μπορώ για λίγο να πω ότι φταίγαν αυτές. Ενώ ξέρω ότι έφταιγα εγώ. Και αρχίζει και λέει τα δικά του, ας πούμε. Λίγο μαγκωμένο τον είδα. Γιατί? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει, είναι αλλαγμένο το style. Και να σου πω ότι μου άρεσε κιόλας. Καθώς τι κάνει ο τύπος, έτσι. Λέει μία ιστορία. Είναι μία ιστορία όλο το stand-up. Ναι. Πώς βγήκε ραντεβού με μία millennial για να πάνε να φάνε σε ένα μισελενάτο εστιατόριο, το οποίο σαν... είχε 7 με 9 πιάτα. Ναι, και στη φάση που σου φέρνω, ας πούμε, μια μπουκιά από το καθένα να φας, ξέρω εγώ, χωρίς να επιλέξεις εσύ, εγώ θα στα φέρω αυτά. Δεν διαλέγεις τι θα φας. Η αλήθεια να σου πω είναι ότι θέλω πολύ να πάω σε τέτοιο εστιατόριο. Και να έχεις δυσανεξία στη λακτόζη. Όχι, θέλω να πάω, να μου πει, θέλω, ξέρω εγώ, 50, 60, 70, πόσο θέλει. Για να φάω όμως ένα κόρς 7-8 πιάτων. Πόσο ακούω, πόσο θέλει? Λέω τώρα ρε φίλε, δεν είμαι στο Μανχάταν. 100-200, 300-400. Στην Ελλάδα. Έχει εδώ μισελένα ή... Υπάρχει. Good υπάρχει. Year τέτοιο, ναι. Υπάρχει πλέον ένα μισελενάτο στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα δεν δε χρειάζεται ένα μισελενάτο. Δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει το να πας να κάνεις την... να ζήσεις το... το story... στην ουσία όπως το θέλει ο σεφ. Ναι. Όχι όπως το μαγειρεύει ο σεφ, γιατί δεν μαγειρεύουν οι σεφ. Θα σου βάζω συνέχεια, ας πούμε, το Jim Jefferies, το τέτοιο που μιλούσε για το σεφ, ας πούμε. Ναι. Θα ήθελα ρε φίλε, γιατί όχι. Ναι, οκ, okay, γιατί όχι. Καλούτσικα φράγκα για ένα τέτοιο πράγμα. Τι ξέρω τώρα από αυτά τα φαγητά που περιέγραψε, τα τέτοια, τίποτα πραγματικά δεν με άγγιξε, ας πούμε. Σκέψου το ελληνικά. Πέρα από τα αγγλικά, τσιμα. Ελληνικά σκέψου το. Σκέψου το τύπου. Πώς είναι, ρε φίλε, όταν πηγαίνεις στο Βόλο στα τσιπουράδικα και σου φέρνει τους μεζέδες? Δεν σε ρωτάει τι μεζέδες θα σου φέρει, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά και είναι τσιπουράδικο μεζέ. Ναι, έχει 5 ευρώ, ξέρω να πούμε. 10, θα δώσει 200. Ναι, okay. Πες ότι είναι το πιο κύριο τσιπουράδικο του κόσμου, ξέρω. Οκ, okay, εντάξει, έτσι το δέχομαι. Έτσι το δέχομαι. Και θα πιει 10 τσιπουρά των 10 ευρώ. Είναι 100. Εντάξει, okay. Μέσα, απλά μέσα. Αντί για τσιπουρά θα έχει κρασάκι. Wine. Ναι. Και αντί για μεζέδες θα έχεις κυριλέ μεζέδες. Και ίσως μέσα στα 10 πιάτα το ένα δεν είναι μεζές, είναι κύριος πιάτο, ξέρω. Και γλυκό. Και δεύτερο γλυκό. Τέτοια φάση. Και μην του πεις είμαι vegan ή είμαι τέτοιο. Τι vegan ρε μάλακα. Ή δεν τρώω αυτό ή δεν τρώω εκείνο. Τι λες ρε. Όχι, όχι. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει το ίδιο πράγμα και σε vegan. Ναι, λογικά ναι υπάρχει. Και φυσικά πιο ακριβό. Εννοείται, πλάκα τώρα. Γιατί η ντομάτα εκείνη είναι πιο τέτοιο από την ρε φίλε, έβλεπα ένα stand-up άλλο του Jake Whitehall.
δεν το τελείωσα γι' αυτό και δεν θα το πω. Αλλά έλεγε, είπε ένα αστείο πολύ καλό. Λέει, έφαγα vegan burger, αλλά το impossible burger, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, είναι μια εταιρεία που βγάζει vegan burger, αλλά με κρέας βγαλμένο στο εργαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι ζώο που σφάχτηκε, είναι κιμάς εργαστηρίου. Οπότε είναι vegan. Είναι στην ουσία, ρε παιδί μου, ναι, όταν είναι κιμάς όμως. Δηλαδή κιμάς εργαστηρίου λες εσύ. Ναι. Χοιρινός. Μουσχάρι. Μουσχάρι. Βάζουμε, okay. Ρε, φίλες, αναφέρω ένα ζώο τώρα, δεν μιλάει. Ναι, ξέρεις τι, είναι φτιαγμένο με την ίδια μοριακή δομή όπως είναι το μουσκάρ. Αλλά δεν σφάχτηκε μουσκάρ. Κάποιο μουσκάρ. Ναι. Βιάζεις. Πώς δεν το πω, ρε φίλε, το νερό. Δεν είναι το νερό από τη βρύση, είναι οξυγόνο 2 υδρογόνο. Με πιάνεις. Και πού βρίσκουν τόσο εύκολα πειραματόζωα για να το δοκιμάσουν? Τι πειραματόζω? Τι είναι? Αυτοί που πάνε και τα τρώνε. Ρε φίλε, αφού το κάνεις ανάλυση μόνος, ξέρεις τι είναι αυτό που έχεις μπροστά σου. Τι ανάλυση κάνεις, ρε μαλάκα? Είναι 2-3 ρομποτάκια. Ακριβώς. Και τι κάνει, ξέρω εγώ, δηλαδή. Ακριβώς, και βγάζει μπέργκερ. Και βγάζει μπέργκερ, να πούμε, είναι 3D printer, να πούμε, ξέρω, και εσύ κάνεις και το τρως. Λοιπόν, κράτα το αυτό, κράτα το, ένα πιν. Να πω ότι το αστείο ήταν ότι έφαγα impossible burger. Είναι vegan burger και η μόνη διαφορά είναι ότι κάνει όσο 2 μπέργκερ. Η τιμή του, έτσι. Λοιπόν, άσου στην άκρη. Διάβασα χτες ότι η KFC, okay. Ναι. Άκου τώρα, τίτλος είδησης, 2020, καλοκαίρι, αυτό το διάβασα προχτές. Αλλά είπα να μην το ανεβάσω, γιατί, okay. Λοιπόν, η KFC συνεργάζεται με εταιρεία bioprinters, okay, bio, 3D, ναι, ναι, εκτυπωτές Ρώσους, okay, για να ξεκινήσει να τυπώνει κοτομπουκές ή ό,τι άλλο στο μπούτσο βγάζει στο κέφι. Καταλαβαίνεις. Κοίταξε, οι κομμουνιστές πώς μπήκανε στην Αμερική το πράγμα. Μέσα. Ακού λίγο αυτό, τι λες, ρε φίλε. KFC, η KFC θα σταματήσει να έχει κοτόπουλα. Θα σταματήσει, λες, και έχει κοτόπουλα. Κοίτα, σίγουρα δεν... Αυτή η ζωή που είχαν δεν αξίζει κανένα living thing. Okay. Μπορεί να είχε κοτόπουλα τελείως δεν είχε. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα τώρα, βάζει κάτι μέσα που τώρα, δεν είναι. Τώρα, Ρώσοι εκτυπωτές θα βγάζουν κοτομπουκές, ρε φίλε. Κατανοείς. Μπουτάκια, φτεράκια, μυρούσια. Να σου πω όμως κάτι. Δεν λύνεται έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα της κοινωνίας μας? Όχι, γιατί? Γιατί είναι τεράστιο θέμα. Ποιο, η πείνα? Τι, θα μοιράζουν, ναι, ναι. Θα πάνε στην Αφρική και θα μοιράζουν εκτυπωτές. φάτε αρχίδια καμήλες. Και τι βάζετε μέσα στους εκτυπωτές? Το camel balls που λες εσύ εδώ πέρα. Δηλαδή θα κάθεται ο εκτυπωτής και θα βγάζει τον μπούτι της καμήλας. Την, τι τρώγει την καμήλα, δεν ξέρω. Κοτομπουκιά μόνο, φίλε. Κοτομπουκιά μόνο. Ξέρω εγώ. Φιλέτο αλιγάτορα, να πούμε, τι θα εκτυπώνει. Τώρα γιατί σε ρατσιστείς, ρε τρελέ μου? Κοτομπουκές και εκεί πέρα. Κοτομπουκές παλού. Ναι, παντού κοτομπουκές. Μόνο κοτομπουκές. Ή απλά θα μπαίνεις στο ίντερνετ, θα κατεβάζεις, θα κάνεις αναζήτηση, ξέρω εγώ, σχέδιο για φιλέτο αλιγάτορα. Enter, και θα το ρίχνεις. Enter και θα σου βγαίνει, ρε φίλε. Και έτσι θα λύσουμε την παγκόσμια πείνα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα που έλεγα. Είναι το θέμα του πώς συμπεριφέρονται στα ζώα. Εγώ αυτό έλεγα. Δηλαδή, άμα σταματήσει και η KFC και πει όλα τα εργοστάσια κοτοπούλου μπούλο, ξεκινάμε εκτυπωτές. Μια. Εντάξει, ποιος τυχαίνει την KFC. Άμα και να το πει η KFC, αυτό είναι η KFC. Τα αμαρτήματά της είναι τέτοια που μόνο φωτιά σηκώνει. Να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, δεν πρόκειται να γυρίσει και να πει. Εγώ μέσα θα μου πάντως. Και θα τρώγα απείρες κοτομπουκές εκτυπωμένες. Πάλι εγώ το θεωρώ λίγο. Ξέρω εγώ, πειραματόζω. Δεν υπάρχει κάποιο ζώο μέσα. Εσύ είσαι το πειραματόζω. Μα θα έχει εξεταστεί, θα έχει πάρει από τι θα έχει εξεταστεί? Από την. Εδώ θέλουν να κάνουν εμβόλιο για το COVID, να πούμε, και μέσα θα έχει τον Αντίχριστο και το 5G και χίλια δυο άλλα. Και εσύ θα το δεχτείς. Θα φας και τέτοιο? Δεν γίνεται, αυτά είναι του Σατανά. Επίσης, τώρα που λες για του Σατανά, είδα ότι είχαμε ακόμα μία εξέλιξη τεχνολογική.
όπου χρησιμοποιούν φωτόνια για να αντικαταστήσουν το ηλεκτρονικό σήμα μέσα στα chips. Ναι. Okay. Και λέει ότι, εντάξει, τώρα μιλάμε για η διαφορά στο πόσο γρήγορη είναι η ανάλυση δεδομένων και τα λοιπά, είναι τόσο μεγάλη που είναι, δηλαδή δεν μπορώ να σου το πω καν, ξέρω εγώ. Και λέει ότι αυτό θα βοηθήσει, και έλεγε τώρα το άρθρο, αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη AI. Ναι. Και στην ανάπτυξη του 6G. Και είμαι σε βάση, κάτσε ρε μαν, τελειώσαμε με το 5G, θα κάνουμε 6G. Από τρελαθούν, ρε μαλάκα. Μα δεν μπορούμε να πιάσουμε πάνω από 12 γραμμή, ξέρω εγώ, να πούμε στο ίντερνετ. Τόσα χρόνια παλεύουμε. Παίρνουμε τηλέφωνο κάθε 3 και λίγο και εσύ μου λες για 5G και 6G και 7G. Yes. Κάτσε, μια γραμμή στο ίντερνετ δεν μπορούμε να βγάλουμε, ρε μαλάκα. Κι όμως, ναι. Κι όμως. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν μπει οι κεραίες 5G και έχουν ήδη ετοιμάσει το 6G. Και το 6G, αν έχεις 3 κινητά 6G δίπλα-δίπλα-δίπλα, τι έχεις. 606 666G. Ω, ναι ρε, είσαι μπροστά. Γεια σου φίλε, γεια σου. Είσαι μπροστά. Άντε γεια. Πω, καλή φάση, πάμε στο Jim Jeffries πάλι. Τι να πούμε, να πούμε ότι στριμάρει στο Netflix. Μου άρεσε αρκετά, καθώς στην ουσία δεν στόχευε στο να ξεκαρδιστείς στο γέλιο. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Όχι, ήταν αρκετά σκέψη στο όλο τέτοιο. Και το πώς στείνεται. Δηλαδή ότι πάμε να μιλήσουμε για το πρώτο δεύτερο πιάτο, θα βρω κάτι που θα, ναι, με κάνει σε αυτό το δεύτερο πιάτο, δηλαδή την ύπαρξη φουαγκρά. Ναι. Και θα αρχίσω να μιλάω για το φουαγκρά. Και μετά θα μιλήσω για τα φάρμακα, για τα πειράματα στα ζώα. Και θα, και μετά, και μετά περάσαμε στο πέμπτο πιάτο. Και αυτό είναι λίγο, είναι λίγο αντικλιματικό που λέμε. Δηλαδή δεν πηγαίνει για το punchline να γελάσουμε και πάμε στο επόμενο αστείο. Είναι ένα story όλο το. Ήταν καλό, ήταν πολύ καλό το τέτοιο. Το, και η ροή του ήταν καλή. Απλά σου λέω, μου φάνηκε λίγο σφιγμένο κάπου ίσως στην αρχή. Αλλά όχι τελικά. Εντάξει, ήταν πολύ δυναμικά στο τέτοιο και νομίζω ότι εμβαθύνει στο σχολιασμό που θέλει να κάνει γενικά από επεισόδιο σε επεισόδιο, που κάνει από special σε special, και τον βλέπω ότι έχει ουσία με καλή να δώσει, ρε παιδί μου, από κάτω. Mm. Είναι από αυτά που μου αρέσουν τουλάχιστον εμένα. Δεν βλέπω, όχι δεν βλέπω πολλά, δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Από τα λίγα που βλέπω, ναι, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα μας αποσχολήσει για πολλά χρόνια ακόμα, ενώ από τους καλύτερους. Μ' αρέσει πολύ το υφάκι του και νομίζω θα τον δούμε και κινηματογράφο. Λες. Ή σε ή τηλεόραση. Λάγκα, δεν έχει φάση για κινηματογράφο. Έχει. Κοίταξε, βέβαια είναι άλλο το stand-up έτσι όπως τον βλέπεις εκεί με το στυλάκι του και τις γκριμάτσες του κτλ. Αλλά σε τηλεόραση. Είναι παρουσιαστής ρε φίλε, σε τηλεόραση. Σε κάποια σειρά θα σήκωνε ρόλο, ξέρω εγώ. Ίσως. Ίσως. Εντάξει, κινηματογράφο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε. Έχω στο μυαλό μου μια-δυο περιπτώσεις ταινιών, ας πούμε, που θα μπορούσε να κολλήσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα. Αλλά νομίζω τηλεόραση θα τον δούμε. Οκ, okay, λοιπόν, Jim Jeffries, Intolerant στο Netflix. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο είναι από το The Quarantape, ελληνικό. Μια ελληνική συλλογή με beats τα οποία κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο εν μέσω καραντίνας. Το συγκεκριμένο beat είναι το Day 2, καθώς τα βγάζανε κάθε μέρα από ένα και το κάθε κομμάτι έχει το όνομα της ημέρας. Το Day 2 από τον Θεσσαλονικιό Asterix. Τα ακούμε, επιστρέφουμε με το The Old Guard.
αυτός είναι ο Asterix με το Day 2, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο The Quarantine Tape, το οποίο κυκλοφορεί στο YouTube. Έλληνες παραγωγοί βγάζουν παραγωγάρες, beats, κομμάτια εν μέσω καραντίνας, ξεκάθαρα τσιλαριστά, έτσι ώστε να μην σε τσιτώνουν, ρε φίλε, όσο είσαι καραντίνα, δηλαδή σε κανένα δίμηνο που θα ξαναμπείς. Σιγά μην ξαναμπείς. Δεν θα ξαναμπείς ποτέ. Θα ξαναμπείς καραντίνα, γιατί μπορεί να μην έχεις φράγκο, ας πούμε, σάλιο και θα τρως μόνο τσίκλα με αρτίδια καμήλας. Αυτοκαραντίνα. Ναι. Αυτοκαραντίνα μπορεί να παίξει, γιατί δεν θα παίζει φράγκο, αλλά καραντίνα, καραντίνα όχι. Ξέχνα το. Okay. Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε. Και ποιος θα πάει να δουλέψει πού, πώς θα γυρίσει το χρήμα πού. Μάλιστα. Αυτά υπόθηκαν 23 Ιουλίου από τον Κώστα Κίτσιο. Θα δούμε μέχρι τον Οκτώβριο πώς θα πάει. Καλά, πρέπει να έχει τελειώσει και ο πόλεμος πρώτα. Α, ναι, σωστά, σωστά. Βασικά, πώς μπορεί να είναι ο πόλεμος εν μέσω κορονοϊού, ρε φίλε. Από μακριά και αγαπημένη. Ή να παίρνεις πίου-πίου με πίου. Αναγνωρισμένα κρούσματα, επιβεβαιωμένα και κρούσματα να και μέσα. Να τα πετάς, ξέρω εγώ. Και να βήχουν καθώς πέφτουν από το αεροπλάνο πάνω να τα ρίξουν. Ναι, ρε φίλε. Και ενώ σκάνε κάτω, να πούμε, να εξαπλώνεται παντού. Γιατί όχι, θα μπορούσε. Πανδημία έχουμε. Ε? Πανδημία έχουμε. Τώρα έβλεπα απλά ότι στείλε, βγαίνει απλά το δώσε δώρο στους τουρίστες. Δώσε στα κρούσματά σου δώρο διακοπές Ελλάδα. Η Τουρκία. Σωστό. Δηλαδή ο Ζορπίδης, αντί να πει κόβουμε τα ταξίδια Κωνσταντινούπολη μέχρι η Αγία Σοφιά να σταματήσει να είναι τζαμί, ξεκινάμε περισσότερα και δωρεάν ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη εάν έχεις κορονοϊό. Και ο οδηγός κορονοϊό. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό μάλλον είναι ένα τέτοιο που ξεκίνησε ο εχθρός από την απέναντι πλευρά και μας έστελε εμάς κορονιασμένους από όλα τα Βαλκάνια για διακοπές. Εγώ και ας πούμε που ήμουνα Χαλκιδική, είχε φουλ. Κορονιασμένος φουλ, όχι, βέβαια δεν είχε και το φουλ και τα δύο λάθος. Αλλά οι μόνοι που ήταν σαν τουρίστες ήταν Βαλκάνοι. Μάλιστα. Καλά παιδιά ήταν. Ναι, τους γνώρισες. Κοίταξε, μια παρέα μόνο που είδα, εντάξει, η οποία έχει πολύ γέλιο. Γιατί ήταν 6 άτομα. Ωραία, μέναν στον ίδιο χώρο με εκεί που μέναμε εμείς. Ένα σπίτι, εμείς παρέα 4 άτομα. Από δίπλα ένα άλλο σπίτι 6 άτομα, ας πούμε. Αλλά σπίτι, κανονικό ρε παιδί μου, με κουζίνα, μπάνιο, υπνοδωμάτια κλπ. Και βγήκαν να κάνουν barbecue. Μετά από εμάς, εμείς είχαμε ψήσει εκεί πέρα κάτι σταυλίσεις, μπριζόλες και κάτι τέτοια, γιατί στο ψάρεμα δεν είχαμε πιάσει τίποτα παρά δύο καβούρια και ένα ψαράκι. Οπότε το ρίξαμε στο χοιρινό. Οπότε μόνο φωτογραφίες κάνατε. Ναι, ακριβώς. Okay. Και χθες το ίδιο έγινε. Με τις φωτογραφίες, όχι με τη σταυλίσια μπριζόλα. Και αφού έχουμε τελειώσει το barbecue, λένε μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Και λέμε εμείς ναι. Και σκάνε με τι τώρα. Ο ένας τυπάς ήταν από Βουλγαρία, ο άλλος ήταν από Ουγγαρία. Πρέπει να ήταν φοιτητές αυτοί όλοι μαζί. Κάπου, δεν ξέρω, Αγγλία. Μάλιστα. Γιατί ήταν μια παρά 6 ατόμων πολυπολιτισμική. Okay. Φαινόταν ότι ήταν μια Αγγλίδα, ήταν κάποιοι, τέλος πάντων από όλη την Ευρώπη τα παιδιά. Και σκάνε μύτη, ξέρεις, οι δύο οι τύποι σε φάση σίγουρα τώρα θα γαμίσω, να πούμε. Σκάνε μύτη με τα πιάτα, κάτι φιλετάκια παναρισμένα κοτόπουλου με 35 βαθμούς εκεί, τα αφήνανε εκεί πάνω πριν τα μαγειρέψουν. Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, κάτι άλλα χοιρινά, δεν ξέρω τι ήταν, τα είχαν πάρει όλα από το Lidl. Αυτά τα έτοιμα τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σαλατικό, να πούμε. Σκάνε και τα κορίτσια εκεί πέρα με τα μπουκάλια με το κρασί. Ουα! Να αρχίζουν να φωνάζουν, να κάνουν να πίνουν. Και εμείς έχουμε αφήσει μια φωτιά που είναι για σβήσιμο. Ρε φίλε, γιατί έχουμε τελειώσει. Και πάνω αυτή τώρα και έρχονται όλα τα κάρβουνα από πάνω. Βάζουν τη σχάρα, κοπανάνε και το κοτόπουλο όπως είναι. Και αρχίζει να καπνίζει το κάρβουνο πάνω στο κοτόπουλο. Και αντί να φωνάζει από πέρα. Νοσοκομείο, ρε μα.
Μετά από καμισάρο και αφού έχω καταστρέψει και σαλμονέλα και έκρυπες, ξέρω. Και πάλευω καημένος, έπαινε τις μπύρες, πάλευαν εκεί να ψήσουν, οι άλλες το είχαν ρίξει το ποτό. Εσείς τίποτα, απλά κοιτούσατε και γελούσατε. Εμείς καθόμασταν και αυτός που είχε τέλος πάντων το χώρο ή μάλλον το διαχειρίζονταν, ο τύπος που κάνει τις βαριές εργασίες. Ο Airbnb. Όχι ο Airbnb, ο Airbnb ήταν κάπου αλλού, λιαζότανε. Ήταν μια κυριούλα που διαχειρίζονταν τα δωμάτια και τους εξωτερικούς χώρους, γρασίδια, τζάκια, λιπάκια, ξέρω εγώ, μπάρμπεκι. Δουλειά του ήταν, ρε φίλε, αφού ήταν στο τζάκι ο τύπος. Ήταν ένας άλλος και λέει: ρε εσύ Κώστα, πήγαινε λίγο ρε να πεις κανένα φωτιά σε αυτούς και τους μπαγλαμάνες γαμώτο, θα μου ανατινάξουν το τέτοιο, λέει. Είχαν έρθει και πέρυσι, λέει, και επειδή ψήναν οι άλλοι, πήγανε ρε, λέει, τη σχάρα, τη ψυσταριά, και ανοίξανε το φούρνο στο σπίτι μέσα. What? Και με ανοιχτή την πόρτα του φούρνου, λέει, ψήνανε, λέει, σουβλάκια. Ω, μαλάκα. Λέει, αυτή τη λύθη, λέει, για να γαμίσουμε, κάνουμε τα πάντα, λέει, και πάντα, λέει, σουρώνουν, λέει, και τις μαζεύουμε από τα πατώματα και μέσα στο γέλιο. Εμείς πήγαμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά, σίγουρα νοσοκομείο δεν πήγανε, αλλά είχαν τέτοιο. Και πού ξεκίνησε όλη η ιστορία, ότι, δεν θυμάμαι, ότι μας έκανε ντου, που λέω μας έστειλε τέτοιο κοβιδιασμένος, πολύ νέκρα, ρε φίλε. Πολύ νέκρα. Εδώ κολλάει τίποτα. Το ότι από Σεπτέμβριο δεν πρόκειται καραντίνα. Mm. Δεν υπάρχει σάλιο για κανέναν, ούτε για μας. Τώρα δεν μιλάω για αυτούς που έχουν τις μονάδες κτλ. Με μια καλή διαχείριση όλα τα χρόνια, απλά δεν βγάζεις, δεν έχεις χασούρα, δεν έχεις και κέρδος όμως. Ναι. Είσαι εντάξει. Πήγα και εγώ προς Χαλκιδική μεριά. Πήγα σε ένα μέρος που πήγα και πέρσι, όπου η φάση εκεί πέρα είναι νοικιάζεις σκάφος, κάνεις βόλτες. Και γενικά ωραία φάση, δεν είναι και πολύ πολύ ακριβή. Να. Γιατί τα μοιράζεις όλοι μεταξύ σας, okay? Ναι, 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 κομπλέ. Το θυμάμαι πέρσι που το λέγατε. Ναι, ναι, ναι. Στο μέρος που είχαμε αράξει πέρσι, είχε τουλάχιστον 100 σκάφη. Ναι. Φέτος δεν είχε πάνω από 10. Πέρυσι, μιλάς για πέρυσι. Ναι, okay, πέρυσι ναι. Είχε πάνω από 100. Πέρυσι, να είναι σταθεμευμένα και άλλα να κάνουν κύκλους. Αυτή είναι η τέτοια στην ουσία παντού. Φέτος δεν είχε 10. Αυτή είναι παντού, ένα 80% με 90% πτώση. Mm. Και να πω και αυτό, ότι ρε φίλε, μου την έδωσε κιόλας. Γιατί από το περσινό. Ίδιες τιμές, ε? Όχι η ίδια τιμή. Πιο ακριβά, φίλε. Πιο ακριβά. Πιο ακριβά. Α, είδες. Πιο ακριβά. Ένα δεκάρικο πάνω. Πιο ακριβώς. Εδώ τώρα τι να πεις, το άκρη, να καλά να πάθεις, κάνε... τι να του πεις, δηλαδή, τώρα όχι, που δεν καταλαβαίνει. Κάνε, γίνε λίγο εντεπρενέρ, κάνε κάτι. Ρίξε δεν το, νιώθει. Ρίξε το ένα 15%. Βγάλε, δεν είναι τίποτα. Βγάλε ένα, μια διαφήμιση στο Φουμπού, να σκάσουν οι Έλληνες μύτη. Δες και κάθε μέρα με τους σκάφους κάνουν βόλτες στα νησιά, δεν κάνουν. Δεν έχουν όχι, τα λεφτά. Νομίζω ότι, ότι είναι παντού το ίδιο. Δηλαδή πήγαμε αυτό που λες και ότι πιο ακριβά ή στην ίδια τιμή το συναντήσαμε και σε beach bar και σε τέτοια. Δηλαδή πηγαίναμε. Έχετε κάνει κράτηση? Πού μου ωραία λένε, ήθελα να την πω. Πού να κάνω, εγώ κρατιόμαι, ξέρω. Μόλις άκουσα έχετε κάνει κράτηση, μα να σηκωθώ να φύγω. Όχι. Ξέρω εγώ όλο άδειο το μεξί. Πρώτη σειρά 30 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Δεύτερη σειρά τόσο. Τρίτη σειρά είναι 4 ευρώ το άτομο. Και ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε και το αρπάξει ο κόλος μας. Εντάξει, οκ, λέμε στην τρίτη σειρά να πούμε. Αλλά έχεις κάνει κράτηση και ελάχιστη κατανάλωση 30 τέτοιο. Δεν υπήρχε. Δεν το βλέπουν σωστά, αλλά πες μου και εσύ άμα ξέρεις κάποιον Έλληνα ο οποίος να είναι σωστός επιχειρηματικός. Ναι, ξέρω, προς Κατερίνη μεριά, γιατί δεν θα κάτσω πες να μπω στη φάση να πω ότι παντού τα ίδια είναι. Mm-hmm. Στη Χαλκιδική εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν να εκμεταλλευτούν χρόνια τώρα με τρόπο, ρε παιδί μου, που είναι μόνο για την τσέπη. Παροχή. Πολύ ο κόσμος δεν θα πάει. Παροχές. Δεν υπάρχει. Βελτίωση, ρε παιδί μου, υπηρεσιών δεν υπάρχουν. Ας πούμε, φαντάζομαι εκεί που πήγαμε εμείς και μέναμε, ο τύπος δεν είχε καν σιδηρόδρομο στις πόρτες που ήταν σειρώμενες για να κλείνουν. Ναι, ρε, και φίλε, σέρνα μετά τέτοια. Πήγε να του σώσει όμως τους άλλους. Βρε, αυτός που ήταν αυτός που δούλευε, δεν ήταν ο Airbnb. Ναι. Ήταν okay, ο τύπος που έκανε τα χαμαλίκια. Σε πιάνω. Και σε έπαιρνε. Δούλευε μαύρα, ξέρω να πω. Ναι, ναι. Πιερία όμως, άμα μπει και ψάξει. Παλιό παντελείο ήμουνα που πήγαινα, νέο παντελείο ήμουνα που πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Φέτος δεν μπορούσαμε να πάμε λόγω καταστάσεων. Έχουν πέσει τιμές και στα κάμπινγκ και στα σπίτια και σε όλα. Ορίστε λοιπόν το μήνυμά μας. Αυτή γιατί. Πάντε προς άλλη. Πιερία μάγκες, όσοι είστε εδώ γύρω, ψαχτείτε με λίγο. Με χίλια, ναι. Πάντε, ξέρετε, πάντα ήταν καλύτερα να πηγαίνεις σε μη
εμπορικά μέρη. Δηλαδή η Χαλκιδική είναι εμπορική, το ξέρουμε όλοι. Οκ, okay, δεν αντιλέγω. Και... Λέω ότι δεύτερο πόδι εκεί που πήγαμε, οι θάλασσες που είχε, οι παραλίες που είχε, δεν θα τις βρεις στην Κατερίνη. Και Πιερία και Λάρισα. Πολύ ωραίες θάλασσες. Ούτε στο πρώτο πόδι θα τις βρεις. Οι εποχές όμως. Αλλά. Οι εποχές ήταν άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτά. The Old Guard λοιπόν, γιατί οι ταινίες πλέον έρχονται μόνο μέσα από το Netflix και από το πού, Torrent. Πού κατάντησε η φάση, μαλάκα. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ποιο Netflix καταστρέφει το τέτοιο, τώρα λες δεν βγήκε και καμιά ταινία να δούμε το Netflix, δεν έβγαλε τίποτα. Χάμιζε τα φίλε. Δηλαδή περίμενα το Tenet. Δεν έχεις. Περίμενα το Tenet να βγει τώρα, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα ήταν, το πήγανε μέσα στον Αύγουστο, τώρα έφαγε επαόριστον αναβολή. Επαόριστον αναβολή για Αμερική. Υπάρχει περίπτωση. Βασικά υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να ανακοινωθεί παγκόσμια πρεμιέρα πολύ πριν από την Αμερική. Κάνα Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ναι. Κάπου. Ναι, στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Στην Ελλάδα λειτουργούν οι κινηματογράφοι θεωρητικά, όχι κλειστοί τα θερινά. Και οι κλειστοί και... νομίζω ανοίξαν, δεν ανοίξαν οι κλειστοί. Κάποιοι κάνουν, ναι. Οκ, okay, φαντάζομαι ότι εκεί υπάρχει τύπου μια υπάρχει, θέση. Υπάρχει, είναι το όριο, δύο κενές, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο. Σεπτέμβριο, που θα έχει περάσει ακόμα πιο πολύ, που μπορεί να αλλάξουν τα μέτρα ακόμα πιο, να χαλαρώσουν. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Tenet Ελλάδα τότε. Ή να περιμένουν μερικές πιο μεγάλες αγορές, τύπου αν στην Κίνα είναι ανοιχτή κινηματογράφη. Αυτά είναι τα μισά λεφτά στην παγκόσμια τέτοια. Ναι, άνετα. Στο παγκόσμιο box office. Ελλάδα είναι client, οπότε δεν θα ασχοληθούν να το βγάλουν μόνο Ελλάδα. Πες, όχι, λοιπόν, τώρα μιλάμε Κίνα, από Ευρώπη οι μόνες αγορές που αξίζουν, που δίνουν καλό είναι η Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία. Και οι δύο, βασικά η Αγγλία είναι στα επίπεδα της Αμερικής, δεν είναι να ανοίξουν. Ισπανία ίσως, Ιταλία δεν ξέρω πόσο τραβάει. Τι να κλάσουν, τέλος πάντων, ναι. Το θέμα είναι μήπως παίξουν μπαλίτσα, γιατί θα πρέπει να έχουν και αυτοί ρευστό, οπότε να το ανοίξουν, ξέρω, στο μισό κόσμο και κάποιες αγορές που μπορεί να είναι μεγαλύτερες, όπως Αγγλία, όπως Αμερική κτλ. Πιο μετά, εάν διώξουν κανέναν Boris Trump από... Δεν ξέρω, κάνουν κάτι. Ναι, φαίνεται να παίρνουν το δρόμο τους ή το μπούλο σιγά σιγά, από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το πορτοκαλί μαλλί από την άλλη πλευρά, το από εδώ πλευρά έχει ακόμα λίγο ένα χρόνο. Είδες καθόλου το ότι ο Κάνιε έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε την περιοδία τον αγώνα ενάντια στον αγώνα για την κορυφή. Ξεκίνησε καταπληκτικά. Τύπου ότι. Είναι ρε φίλε, λίγο πιο. Βλάκας να μην ήταν τόσο. Ή τέλος πάντων να είχε λίγο πιο τσεκαρισμένα τα ψυχιατρικά του. Γιατί ο άνθρωπος έχει θέματα. Είναι διπολικός. Okay. Αυτό είναι. Ναι, ναι, είναι δεδομένο. Γνωστό τη πάση. Ναι. Και δεν είναι καν μυστικό, το λέει ο ίδιος. Και έχει περάσει διάφορες ημέρες στα ψυχιατρία. Το θέμα είναι ότι αυτό το ξεφεύγει μερικές φορές. Και ένα από τα βασικά κομμάτια του διπολικού είναι η μανία, δηλαδή η αίσθηση μεγαλείου. Ότι μπορεί να τα καταφέρει όλα. Okay. Οπότε και είναι αυτό δηλαδή, ο διπολικός πάει. Αλλά αυτό άμα μπει στο λευκό οίκο, δηλαδή τη μια μέρα θα πατήσει το κουμπί, μπαμ έτσι, γιατί ξέρω εγώ. Ναι, είναι για αυτό ένα θέμα. Οπότε στην ουσία αυτό σημαίνει και διπολικός έτσι. Ένα άλλο όνομα της διπολικής διαταραχής είναι η μανιοκατάθλιψη. Πας από το ένα πόλο στον άλλο πόλο. Πέφτεις, ανεβαίνεις. Πέφτεις, ανεβαίνεις. Okay. Αυτή η αίσθηση ότι μπορώ να γαμίσω όλο τον κόσμο είναι μέρος της διπολικής διαταραχής. Μπορείς να το έχεις τσεκαρισμένο και να είσαι σε φάση όπως είναι οποιοσδήποτε διάσημος που νομίζω ότι θα γαμίσει όλο τον κόσμο, ή να είσαι τον Κάνιε που είναι σε φάση άιντε, βουρ, ντουγρού. Τώρα είναι στη φάση που νομίζω ότι θα γαμίσει όλο τον κόσμο, οπότε κάνει τον αγώνα για να. Ναι, αλλά δες όμως, αυτό που έχει να πασάρει, άμα το δεις λίγο ψυχρά, τι είναι, καταρχήν, εντάξει, είναι ένας πλούσιος μαύρος, είναι έξυπνος, είναι επιχειρηματίας, είναι δεξιός. Δηλαδή δεν πάει για δημοκράτες, έτσι. Δεν πάει με τους δημοκρατικούς, πάει με τους ρεπουμπλικάνους. Στην πρώτη του εμφάνιση στην περιοδία, τι είπε? Ήτανε anti-abortion, φίλε. Μίλησε για τις εκτρώσεις. Και ήτανε κατά των εκτρώσεων. Στην Αμερική είναι βασικό κομμάτι για να πάρεις τους δεξιούς μαζί σου, Χριστιανού Ταλιμπάν.
Κοίταξε, κάτι τέτοια μόνο στην Αμερική μπορούν να γίνουν, όπου τα KFC πλέον δεν θα έχουν κοτόπουλο στο μενού. Έτσι, φίλε. Έτσι. Θα πατάς. Μόνο στην Αμερική. Πάει. Θα έχεις KFC. Θα είσαι ο υπάλληλος του KFC. Θα μπαίνεις μέσα. Θα έχεις καμιά εκατοσταριά εκτυπωτές Siemens, ξέρω. Αλλά το ρώσικο, ξέρω εγώ. Θα πηγαίνεις μέσα, θα πατάς 1000 και το μπλε κουμπί και θα ξεκινάει ένα πεντάρι. Εγώ θέλω να πάω εδώ στην καντίνα, εδώ κάτω παραλία της Ανοίξης, σου λέει άλλος θέλει τι να εκτυπώσω, ένα σουβλάκι θες ένα. Ναι, και θα ξέρεις, σίγουρα θα ξέρεις από πού ήρθε. Το βρώμικο. Δεν θα αναρωτιέσαι, δεν θα είναι βρώμικο, θα είναι πεντακάθαρο. Δεν θα έχει φάει τίποτα, δεν θα έχει μείνει ποτέ, ξέρω εγώ, σε κακές συνθήκες. Δεν θα έχει καμιά αρρώστια. Έρχεται η νέα τάξη πραγμάτων, φίλε. Το ναι, τρίτο μάτι έχει ανοίξει. Το 6G είναι στο δρόμο. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα φας εκτυπωμένο κοτοσουβλάκι. Να κερδίσουμε τον πόλεμο πρώτα και μετά. Θα φας εκτυπωμένο κοτοσουβλάκι με τη ρωσαλάτα σόγιας και θα πεις και ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή μετά θα πάω να φάω κανονικό σουβλάκι με κανονική τη ρωσαλάτα, να πούμε γιατί σαρλίζει. Λοιπόν, το The Old Guard είναι κόμιξ. Όχι πολύ διάσημο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κόμιξ το οποίο είχε ένα καλό run. Αυτός ο οποίος είχε γράψει το σαν κόμιξ. Σαν κόμικ ήταν bloody και dirty. Ναι. Αυτός ο οποίος έγραφε το κόμιξ, ένας από τους δύο, γράφει και το σενάριο της ταινίας. Αυτό το σενάριο είχε βγει σε δημοπρασία, είχαν και το είχε αγοράσει το Netflix. Αυτή η οποία είναι η σκηνοθέτης της ταινίας είναι η Gina Prince by the Wood, η οποία επί χρόνια προσπαθούσε να κάνει ένα spin-off του Spider-Man στη Sony, που ήταν πολύ παρόμοια ταινία με αυτήν. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, ήταν Silver και κάτι άλλο, ρε γάμο. Είναι δύο χαρακτήρες, δύο γυναίκες, οι οποίες είναι στο σύμπαν του Spider-Man, ναι, Marvel. Okay. Το τρέχαν χρόνια, το ανακοινώσανε η της Sony, πριν κάνουν τη συμφωνία με τη Marvel και δώσουν πίσω τα δικαιώματα μισό-μισό. Ήταν τότε που έκανε ακόμα ο Garfield τις δύο ταινίες, το Amazing Spider-Man. Ναι. Και είχαν ανακοινώσει να κάνουν τους Villain κτλ. Κτλ. Το τρέχε η Τζίνα χρόνια και τρώει άκυρο. Σταματάνε όλα. Δίνουν πίσω το Spider-Man στη Marvel και δουλεύαν μόνο το Venom στην ουσία. Η Τζίνα, η κοπαλιά αυτή λοιπόν, τι έκανε, πήρε όλο αυτό το concept, γιατί το concept εκείνης της ταινίας ήταν γυναικοί χαρακτήρες, ένα action movie με δύο γυναικείους χαρακτήρες που είναι σε κοντρεμία με την άλλη, μία μεγαλύτερης ηλικίας, η άλλη πιο μικρής ηλικίας, και το εφαρμόζει εδώ πέρα. Με αυτή την ταινία γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που έχει κάνει action ταινία. Okay. Πάμε τώρα να μου πεις πώς φάνηκε. Το μόνο που μου είπες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είναι ότι σου άρεσε η δράση. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι παίζει να ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες που έχει βγάλει το Netflix, αλλά η μπάρα είναι πάρα πολύ χαμηλή, έτσι. Ναι, υπό αυτό το πρίσμα, εντάξει, οκ, δεν έχεις άδικο, αλλά η μπάρα είναι πολύ χαμηλά. Η μπάρα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή εκείνο το... ένα με τον Thor, τον Hemsworth που ήταν στην Ινδία, που extraction. Ήταν το Extraction, ας πούμε, οι σκηνές δράσεις ήταν πολύ καλύτερες. Ναι ρε φίλε, ήταν. Ασχέτως του όλου τέτοιου, ρε παιδί μου, που είχε το όλο πρόβλημα που είχε η ταινία γενικά. Mm-hmm. Εδώ τώρα τι γίνεται. Όσον αφορά τη δράση, είναι δράση. Okay, είναι καλή. Δεν είναι κάτι super αμάντη είδα, αλλά δεν το βαριέσαι κιόλας. Από εκεί και πέρα, okay, πάντα αγαπάμε Σαρλίζ και μας αρέσει Σαρλίζ. Δεν θα Σαρλίζ πω άσχημα λόγια της Σαρλίζ ποτέ, νομίζω, παρόλο που έχει κάνει κάτι πατάτες πιο παλιά, αλλά έχει βρει το ρόλο της πλέον, νομίζω. Είναι action star. Είναι πολύ σκληρή. Δένει κάπως καλά με την υπόλοιπη ομάδα.
Αλλά εκτός κοινών δράσης είναι σαν να βλέπω ένα, μία σειρά του Netflix, φάση Kerst ή κάτι, ξέρω εγώ, κάτι που κυκλοφορούν, κάτι τίτλοι ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να είναι μία teen power σειρά του Netflix και αυτό είναι το πρώτο μεγάλης διάρκειας επεισόδιο. Απλά έχει κάποιες καλές σκηνές δράσης και μία ιδέα που δεν την ξέρω από το κόμικ ή δεν ξέρω το κόμικ, η οποία μου φάνηκε πολύ καλή, που θα μπορούσαν να την αναπτύξουν πολύ καλύτερα, να έχει πιο πολύ αίμα, δεν γίνεται, έλεος δηλαδή. Όχι, εντάξει, εντάξει, μια χαρά ήταν, το κομμάτι αυτό ήταν μια χαρά. Είχε στην πρώτη σκηνή να πούμε λίγο τότε, εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Είχε, εντάξει, οκ. Okay, είχε. Αυτό το κομμάτι ήταν εξαιρετικό. Θα μπορούσε να είναι πιο creepy, πιο σκοτεινό, θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίες οι ιδέες για κάποιο sequel, prequel, με... Είναι η ιστορία, ρε παιδί μου, που μπορεί να τραβήξει σε πολλά μέρη. Να πούμε δύο πράγματα για την ιστορία χωρίς να σπουλάρω. Ναι, μου φάνηκε πολύ την power σειρά, φάση, τέτοιο feeling, ρε παιδί μου, προχειροφτιαγμένο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το βασικό κομμάτι που θα κοπεί μετά από δύο σεζόν, συγγνώμη. Γιατί μιλάμε για Netflix. Ναι, αλλά μάλλον είναι από τις αρκετά πετυχισμένες του ταινίες. Και θα έρθει σίγουρα το καλά sequel. Θα κάνει και θα έρθει. Στην τελική έχεις μέσα φίλε Σαρλίζ, δηλαδή έχεις ένα πολύ καλό βαρβάτο όνομα που αξίζει μόνο για να το έχεις στο Netflix να το πληρώνεις. Είναι ένα βασικό πράγμα που κάνει το Netflix γενικώς, να πληρώνει ονόματα για να υπάρχουν. Και κάποιοι από τους υπόλοιπους χαρακτήρες ήταν καλοί δευτερεύοντες ρόλοι. Δηλαδή ψιλοαναγνωρίσιμες φατσούλες. Αυτό είναι το μειονέκτημά του Netflix, ότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει ένα cast. Δυνατό, Δυνατό, δεν μιλάμε όλοι να είναι φάση Σαρλίζ, αλλά να έχει κάποιους ρολίστες από πίσω, πώς λέγονται ρε παιδί μου, κάποιους β' χαρακτήρες που να είναι ενός επίπεδου για να μπορούν να σηκώσουν λίγο το όλο τέτοιο. Θα πω δύο πραγματάκια για, για το plot, χωρίς να σπουλάρω όσο μπορώ. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο ανεξήγητο ακόμα και σε αυτούς αποκτάνε αθανασία. Την αποκτάνε όμως αφού πεθάνουν. Μετά το καταλαβαίνουν. Μόλις πεθάνουν θα αναγεννηθούν ξανά. Θα έχουν μετά ένα πράγμα σαν το Wolverine, δηλαδή ό,τι πληγή θα αποκτήσουν θα γιατρευτεί. Αν πεθάνουν θα ξαναεπιστρέψουν στη ζωή. Ποιος είναι ο λόγος, δεν ξέρει κανένας. Πόσο κρατάει αυτό, δεν το ξέρει κανείς. Ξέρουν δεν κρατάει για πάντα. Ακριβώς. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί να κάνει πολλούς ανθρώπους να θέλουν να μάθουν αυτό το μυστικό και αυτό θα στείλει στον δρόμο τους έναν όσο πιο generic κακό μπορεί να γραφτεί. Στην ουσία είναι, ξέρεις τι είναι, να σου πω, θυμάσαι τον εκείνον τον τύπο που είχε μπει στη φυλακή για εκείνο το φάρμακο. Ναι, ρε φίλε, ναι, προσπαθώ να σκεφτώ. Ποιο καραγκιόζη δεν μου θυμίζει, ξέρω εγώ. Ναι, εκείνος, ο οποίος είχε αγοράσει φίλε και τον δίσκο του Wu-Tang. Ναι. Πω, τι πώς ήταν εκείνος, ρε μαλάκα. Ένα ακόμα στη φυλακή. Καλά, κάνει και ένα ακόμα στη φυλακή. Προσπαθούσε να βγει για COVID, ρε. Τον Ουμπάρι. Εννοείται. Έτσι. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Άμα ήταν στην Ελλάδα θα είχε βγει. Λοιπόν, είναι μια. Ένα συνδυασμό. Άμα ήταν στην Ελλάδα θα ήταν υπουργό. Ναι, ένα αυτού του τύπου και ο Ζούκεμπερκ. Κρακ και έχει αυτόν τον υπερκακό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα είναι ένα action story. Είναι ένα action story. Είχε τον κακό που όντω είχε. Ήταν πολύ generic, φίλε. Είχε τον κακό που με τυρανάνε τύψει και ξέρω εγώ και φαίνομαι ότι δεν είμαι τόσο κακό, αλλά προσπαθώ και κάτι κάνω. Από τη μία σκηνή στην άλλη, ξέρω εγώ έτσι και αλλάζω. Είχε γενικά. Όμως, κοίτα, επειδή κάνει πολύ δύση ταινία, εμένα η δράση μου άρεσε. Δεν είχε μια ρυθμό. Χαρά. Είναι σαν να βλέπει το Atomic Blonde ή το John Wick. Πολύ καλή. Τρία επίπεδα κάτω, προφανώς. Αλλά ήταν σε αυτό το στυλ, ρε φίλε. Αυτό το... Και η δράση όμως ήταν πιο κάτω από αυτά. Από αυτές αυτό, στιγμές. Αυτό, ναι. Για τη δράση μιλάω. Δύο-τρία επίπεδα κάτω, ρε φίλε. Αλλά αυτό είναι καλύτερο. Αυτή η δράση εδώ πέρα ξεπερνάει πολύ μαρβελική δράση.
Α, εντάξει, ναι, δεν το συζητάω δράση. Τέτοιο, αλλά και πάλι όμως. Πότε το είδες τώρα? Προχτές, ρε φίλε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, τι θα σου έχει μείνει? Δηλαδή, τι εγώ τώρα προσπαθώ να. Μείνει, ρε φίλε, αλλά σένα, τι σου έχει μείνει από οποιαδήποτε action. Στο John Wick, ας πούμε, μου έχουν μείνει σκηνές, ρε παιδί μου. Μου έχουν μείνει σκηνικά, μου έχουν μείνει κάποια. Κάτι, ακόμα και στα Marvel που λες εσύ. Έχω κάτι να υπάρχουν μου κάτι. Έχω κάτι να μου μείνει να σου πω, αλλά είναι λίγο spoiler να το πω. Okay, αλλά ναι, μου έχει μείνει κάτι. Αυτό νομίζω ότι μου έχει μείνει και σαν τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που το αναφέρουν και για μένα μου φαίνεται πολύ έτσι ωραίο κόνσεπτ. Τι είναι αυτό, θα το πω αλλιώς. Για συνέχεια λες έχει, προς... Όχι για συνέχεια, είναι το εξής, ότι τι μπορεί να... Όταν έχεις κάποιον αθάνατο, θα πρέπει να βγάλεις, να δημιουργήσεις stakes. Γιατί αλλιώς μπαίνει η Γιούργια, δεν πεθαίνει ποτέ. Τι είναι αυτό που βλέπω? Ναι. Δεν υπάρχουν stakes. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να παίζεται. Ναι. Υπάρχει όμως κάτι που, υπάρχει, που είναι κάτι χειρότερο από το θάνατο, φίλε. Χειρότερο κιόλας. Είναι το αιώνιο βασανιστήριο. Ναι. Αυτή η σκηνή, okay, ας πούμε, όταν έδειξε. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. Ίσως αναπτυχθεί στο sequel. Ή στο prequel. Ή στο prequel. Sequel, μάλλον θα είναι. Ναι, δεν το πιο πιθανό. After credits σκηνή. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Οπότε έχω ένα πραγματάκι, ρε φίλε, που θα μου μείνει. Έχω, αυτό εδώ θα μου μείνει, είμαι σίγουρος. Εντάξει, οκ, okay, ναι, σε αυτό πάσω. Ήταν σκηνή πολύ δυνατή αυτή. Η μοναδική νομίζω που μου έκανε τόσο μεγάλη, που μου έκανε εντύπωση στο έργο, ότι στη φάση αυτό ήταν καλό. Εντάξει, είχε πολύ τσίζι καταστάσεις. Πολύ. Τι που να γίνονται, είναι αυτό το πράγμα που όταν φτιάχνουν, ας πούμε, μια σκηνή και γράφουν 10 λεπτά και εξηγούνται όλα, ρε φίλε, και είναι μέσα σε ένα κλίμα συζήτησης όλα. Και για να γίνει η ταινία 2 ώρες όσο ήταν, έπρεπε να κόψουν και να μείνουν μόνο οι ατάκες που δίνουν plot. Και λες, ρε μαλάκα, δεν μιλάμε έτσι άνθρωποι. Ήταν λίγο φτιαγμένοι στον αυτόματο πιλότο, φαίνονταν. Σαν να είναι δηλαδή λίγο φτιαγμένοι για... Σαν να είναι... Σαν να είναι λίγο φτιαγμένη για το Netflix, να σου το πω. Δηλαδή δεν είχε τη, okay, τη φαντασία, ρε παιδί μου. Γιατί πραγματικά για να πετύχεις καλή ταινία δράσης δεν χρειάζεται μόνο τα πιστολίδια. Θέλει και τη φαντασία μέσα. Ερώτηση. Θέλει να έχεις το ρυθμό. Καλύτερο ή όχι από το Vin Diesel με τον Bloodshot? Ναι, καλύτερο, εντάξει. Βγήκε κινηματογράφο εκείνο. Και εκεί είχε μια-δύο καλές σκηνές, αλλά όχι, πολύ αυτό καλύτερο. Το άλλο βγήκε τώρα... κινηματογράφο και για το Netflix. Δεν βγήκε, δεν πρόλαβε. Καλύτερο. Δεν πρόλαβε. Όχι, το δεν πήρε, το πήρε ο ιστός. Ναι. Καλύτερο, αλλά τώρα μην φανταστείς τώρα ότι θα συγκρίνω, θα το δώσω και Όσκαρ, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay. Okay. Αλλά ήταν Σαρλίζ, οπότε... Σαρλίζ, ρε φίλε. Είχε πριν από μερικές εβδομάδες, είχε φτιάξει η Times, αν δεν κάνω λάθος, ή το New York Post, Times πρέπει να ήταν. Ένα oral history, δηλαδή συνέντευξη με διάφορους, σχετικά με το Mad Max. Το οποίο Mad Max, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το είδες. Με περιμένει. Σε περιμένει. 60 ολόκληρα gigabyte. 4K. Ναι. Ή Blu-ray. Περιμένουν 4K. Ου. Να τα απολαύσω. Βέβαια δεν θα είναι σινεμά. Το ξέρω. Κοίτα, σβήστο. Τι λες, δεν ξέρεις πόσες μέρες το κατεβάζω με τις διακοπές που κάνει, γαμώ το ίντερνετ μου, γαμώ. Έχω φρικάρει. Περίμενε, με κυνηγάει η άλλη, μου λέει πάλι υπολογιστές εδώ ανοιχτός όλο το βράδυ. Λέω, ας την πας και κατεβεί. Να κατέβαζες το ασπρόμαυρο, ρε φίλε. Α, όχι, δεν. Εντάξει, θα μπορούσα να το δω κάποια στιγμή τέτοιο, αλλά τώρα σβίστο, τρώγομαι σβίστο. Να. Σβίστο. Όχι, όχι. Σβίστο. Σβίστο. Και λέγανε διάφορα, ας πούμε, έλεγε η Σαρλίζ ότι δεν καταλαβαίναν πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνανε, δηλαδή, τα γυρίσματα, φάσεις, το σενάριο, το όλο τέτοιο. Ναι, γυρίζαν πράγματα όλη μέρα, κάθε μέρα, και δεν καταλαβαίναν τι στο μπούτσο έχει μέσα στο μυαλό του George Miller. Και γι' αυτό μαλώναν και συνέχεια μαζί του, λέει, και η Σαρλίζ και ο Tom Hardy με τον... Ναι. Μαλώνανε πάρα πολύ και μεταξύ τους, οι δύο ηθοποιοί, και με τον Miller. Και μετά καταλάβαν, μετά, όταν ολοκληρώθηκε όλο αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι από τις φάσεις που γυρίζουν κάτι, τους παίρνει την ψυχή αυτό το κάτι και δεν δίνει αποτέλεσμα. Ναι, αλλά τώρα εδώ έδωσε.
Εκεί έδωσε, ναι, και γι' αυτό είπανε όλοι τους ήταν σε φάση. Τελικά μετά από χρόνια έχουμε τέτοιο, πήρε το OK για sequel, αλλά θα είναι prequel και θα είναι η Furious. Η Furious, αλλά χωρίς τη Σαρλίζ όμως. Αλλά λένε ότι πιθανότατα θα είναι η τύπισσα που παίζει στο Killing Eve. Ναι, ρε. Και βασικά η μία περίπτωση είναι αυτή που συζητιέται, η άλλη περίπτωση είναι η Anna Taylor Joy. Ναι. Και αυτή, η οποία είναι αυτή που παίζει στο The Witch. Ναι, και αυτή, και αυτή το έχει. Πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Προτιμώ την τύπισσα του Killing Eve, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο μεγάλη ηλικία. Είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο μικρή, ανάλογα που θα το πάει. Είναι τρομερή για κωμική ηθοποιό. Δηλαδή η φάτσα τη και η γκριμάτσα τη είναι απίστευτη. Τώρα που το βλέπω το Killing Eve, είναι τρομερή και η σεζόν τρομερή. Το άλλο, ρε φίλε, που από το Oral History που είχα διαβάσει ήταν το εξής, ότι λέει φτιάχνανε, σχεδιάζανε την ταινία 10 χρόνια το Mad Max. Ναι, το είχε και ο Miller πολλά χρόνια το είχε στο τέτοιο κατάλληλο. Φτιάχνουνε στην Αυστραλία όλα τα οχήματα και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να γράφουν. Πάνε στην έρημο, τη συγκεκριμένη έρημο που είχαν επιλέξει στην Αυστραλία, και πριν ξεκινήσουν να γράφουν, βρέχει πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και γίνεται όλη η έρημος λουλούδια. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και έχουν μείνει μαλάκες. Έχουν ξεκινήσει τα έξοδα και λένε τι κάνουμε τώρα. Και παίρνουν τα πάντα μέσα σε πλοία και τραβάνε Αφρική. Φίλε, το φαντάζεσαι αυτό? Αυτό, ρε φίλε, ναι. Αυτό λες τώρα, του δίνεις, ας πούμε, δίνει ταινία από πίσω δουλειά. Σου λέει ότι δες τι κάναμε, δεν ήταν ο άλλος. Έλα μαρέ, σου κάνω εγώ μια έρευνα στον υπολογιστή εδώ πέρα, σου βάλω και δύο αυτοκίνητα να τρέχουν και θα φαίνεται το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο, μάλλον. Το άλλο ποιο είναι, ότι πάνε τώρα στην Αφρική, ξεκινάνε να γράφουν, περνάνε 9 μήνες και γίνεται αλλαγή στο CEO της Warner Bros. Και αυτός ο οποίος μπαίνει πάνω, είναι σε φάση για να δούμε τι έχουμε εδώ να τρέχει. Τι κάνει ο Miller 9 μήνες στις ερήμους και μας τρώει τα λεφτά, ξέρω εγώ. Πάει εκεί και του λέει: έχεις 2 εβδομάδες. Ξέρω εγώ, τέλειωνε. Και ο τύπος δεν έχει κάνει ακόμα καμία σκηνή. Δεν έχει ολοκληρώσει ο Miller καμία σκηνή της αρχής και του τέλους. Όσα ήταν μέσα στο Citadel. Δηλαδή στην πόλη. Ναι. Τίποτα δεν έχει γράψει. Έχει μείνει μόνο το ενδιάμεσο. Και σε βάση αυτό δεν μπορεί να βγει ταινία. Και παρακαλάει, παρακαλάει, παρακαλάει και του λένε: έχεις 2 εβδομάδες. Και τέλος. Και ξαναγυρνάνε τα γυρίσματα. Και βγήκε η ταινία που είδες. Δηλαδή θα μπορούσε να μην έχεις την ταινία πανεύκολα. Ναι, άνετα, άνετα. Αλλά εντάξει, άμα το έχεις, ρε φίλε, και έχεις στο μυαλό σου την ιδέα το τι θα κάνεις και το έχεις επεξεργαστεί και το έχεις δουλέψει και είσαι και λίγο μάστορας, γιατί είναι μάστορας. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει το Happy Feet, εντάξει. Καλό και το Happy Feet. Πολύ καλό. Καλό. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή μας. Είμαστε οι Monkey Bros. Μας βρίσκεις στο monkeybros.gr. Ραδιόφωνο, μουσικούλες, άρθρα, podcast και άλλα πολλά. Τσεκάρετε μας. Βρείτε μας και στο Facebook. Το podcast θα το βρείτε, Spotify, Apple, Google και όπου αλλού μας βρίσκεται. Ήμουν ο Τάσος Λοταπός. Είμαι ο Κώστας Σκίτσιος. Ακούμε ένα τραγούδι και σας αποχαιρετούμε. Bye. Bye. Hey, yo, Bucky, this is fire.
Ακούτε Monkey Bruce Radio.